Ανοίξουμε λοιπόν την ενότητα Αγροτικά Νέα, μια ενότητα από την Υγεία Επιχειρήν, να συζητήσουμε για θέματα τα οποία φυσικά απασχολούν πάρα πολύ τους αγρότες. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2020 και μετά, βρίσκεται στο επίκεντρο και ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Υγεία Επιχειρήν τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην Σιτία. Να καλησπερίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίους έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καπνιάς, διευθυντής έργου ΟΣΔΕ της ΓΕΑ Επιχειρήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Πολύδωρος Ξενικάκης, εμπορικός διευθυντής της ΓΕΑ Επιχειρήν. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Κύριε Καπνιά, ενημερωτικές λοιπόν εκδηλώσεις, ημερίδες, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο τη νέα ΚΑΠ του 2020 και μετά που θα εφαρμοστεί. Και αναρωτιέται κανείς, είναι νωρίς ή αργά να προβληματιστούμε για την κοινή αγροτική πολιτική, γιατί έχω την αίσθηση και παρακολουθώντας αυτά που έχετε γράψει κιόλας σε σχετική αρθογραφία, ότι θα πρέπει να τρέξουμε για να είμαστε έτοιμοι εν καιρός. Η αλήθεια είναι ότι η ΚΑΠ, ενώ τη λέμε μετά το 2020, στην ουσία αυτή τη στιγμή μιλάμε μάλλον για το 2022, ότι θα είναι η πρώτη χρονιά της εφαρμογής. Υπάρχει μια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την διαβούλευση που γίνεται στα όργανα της Ευρώπης, κυρίως λόγω του Brexit, αλλά και λόγω των ευρωεκλογών. Η εμπειρία όμως από τη διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι μπορεί να είναι μια μακρά περίοδο που γίνονται συζητήσεις, αλλά είναι και επίπονη και πολλά πράγματα γίνονται ταυτόχρονα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η δικιά μας εμπειρία δείχνει ότι όσο νωρίτερα ξεκινάει η συζήτηση για το πού τελικά θα καταλήξει αυτή η ΚΑΠ, τόσο καλύτερο είναι για μια χώρα, με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Επίσης είναι αλήθεια ότι έχουμε ήδη μια πρόταση κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και αρκετούς μήνες, από το καλοκαίρι. Άρα τα βασικά συστατικά της πολιτικής είναι μάλλον κλειδωμένα. Προφανώς και όλα αυτά είναι αντικείμενο διαβούλευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά στο Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών, που θα δώσει και την τελική έγκριση. Όμως η συζήτηση σε όλη την Ευρώπη πραγματικά κρατεί όλο και περισσότερο καλά. Και από αυτή την έννοια θεωρούμε ότι έχει έρθει ο καιρός να ανοίξει και στη χώρα μας αυτή η συζήτηση. Γιατί αφορά, φαντάζομαι, και το κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού, το τι κάνει κάθε χώρα. Δεν είναι μια συζήτηση η οποία αφορά μόνο την ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στη νέα ΚΑΠ υπάρχει πολύ ισχυρό το σημείο της επικουρικότητας. Η επικουρικότητα είναι η αρχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά λέει ότι η πολιτική μπορεί να εφαρμόζεται κοινά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται στα μέτρα της κάθε χώρας ξεχωριστά. Σημαίνει πρακτικά πολύ μεγάλη ευελιξία στο πώς θα εφαρμοστούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Η νέα ΚΑΠ έχει πολύ έντονο το στοιχείο της ευελιξίας αυτής, πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες, σε βαθμό που κάποιοι να θεωρούν ότι το κάπα της κοινής αγροτικής πολιτικής μπορεί να μην είναι πλέον και τόσο ισχυρό, να είναι δηλαδή τόσο κοινή. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν πολύ κρίσιμες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρθουν συντάσσοντας αυτό που λέμε τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, τα οποία και είναι ουσιαστικά η βίβλος της κάθε χώρας για όλη την περίοδο της επόμενης ΚΑΠ. Θα επανέλθω σε εσάς, γιατί θέλω να δω τελικά αν αυτό το κοινή που, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι τόσο κοινή αγροτική πολιτική, αν χρειαζόταν να αλλάξει αυτό και να πάμε σε πιο συγκεκριμένα σχέδια ανά χώρα και βάσει αναγκών. Θέλω όμως, κύριε Ξενικάκη, να έρθω και σε εσάς και στο κομμάτι των εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνει λοιπόν η Υγεία Επιχειρήν. Σε Ηράκλειο και Σιτία αύριο. Ηράκλειο σήμερα, Σιτία αύριο. Υπάρχει αγωνία από τους παραγωγούς, από τους αγρότες? Τι είναι εκείνο το οποίο θέλουν να μάθουν περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα ΚΑΠ? Κοιτάξτε, σίγουρα η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια παράμετρο στη βιωσιμότητα των αγροτών πολύ σημαντική. Όσο περισσότερο είναι ενημερωμένοι, όσο περισσότερο γνωρίζουν πάνω σε αυτό, τόσο το καλύτερο. Από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει μια προεργασία, όπως είπε ο Δημήτρης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θεωρούμε υποχρέωση της ΓΕΑ Επιχειρήν να κινητοποιήσει τον αγροτικό κόσμο σε μια κατεύθυνση να παρέμβει όσο γίνεται περισσότερο, προκειμένου αυτή η ευελιξία που υπόθηκε προηγουμένως να παραμετροποιηθεί τόσο ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών. Στο βαθμό που μπορεί τέλος πάντων αυτό να πραγματοποιηθεί. Η ΓΕΑ Επιχειρήν και από την προηγούμενη φορά που τα ξαναείπαμε στο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν,
έχει σταθερή στόχευση στο να ενημερώσει τους αγρότες, να προσπαθήσει να προάγει τα συμφέροντα και τις διαδικασίες που εξυπηρετούν την ευημερία τους. Και το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και όσον αφορά την αγροτική πολιτική, στο βαθμό που μπορούμε να τους εμπλέξουμε και να εμπλακούμε κι εμείς. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο επιτυχημένος αγρότης είναι ο ενημερωμένος αγρότης. Σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αφορά οριζόντια όλες τις δραστηριότητες, αλλά οι αγρότες πλέον πρέπει να δούνε σε κάθε περίπτωση τη δραστηριοποίησή τους, όχι μόνο στο χωράφι, αλλά σε ένα ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Mm-hmm. Κύριε Καπνιά, λοιπόν, έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή στην κοινή αγροτική πολιτική, την εκάστοτε κοινή αγροτική πολιτική, να μην είναι τόσο κοινή, να έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χώρας. Νομίζω ότι αυτό θα κριθεί από το αποτέλεσμα, αν έπρεπε να γίνει. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπήρχε αυτό το στοιχείο και στην προηγούμενη κάψα, μάλλον σε αυτή που διανύουμε mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι που το ζητάγανε τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά υπήρχε πίεση των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη περισσότερη ευθύνη για την πολιτική, την αγροτική που ασκούν. Έτσι λοιπόν, σε αυτή στη νέα ΚΑΠ που συζητάμε αυτή mm-hmm. τη στιγμή, αυτό το στοιχείο δόθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι στην προηγούμενη ΚΑΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά εκχώρησε σε μεγάλο βαθμό την διαχείριση και τις επιλογές της ΚΑΠ στα κράτη-μέλη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί αυτό που λέμε, και γι' αυτό και οι τίτλοι των εκδηλώσεων αυτών που κάνουμε σε όλη τη χώρα είναι προκλήσεις και ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι και η μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία μαζί. Ευκαιρία με την έννοια ότι οι ίδιοι πλέον έχουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την τύχη της αγροτικής πολιτικής στα χέρια μας. Πρόκληση όμως από την άλλη, γιατί προφανώς όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη του να χαράξεις ο ίδιος την πολιτική, πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς και τις συνέπειες. Mm-hmm. Ενδεχομένως λοιπόν, να ελοχεύει και κινδύνους αν δεν είμαστε συνεπείς σε επίπεδο κράτους, έτσι. Η νέα αγροτική πολιτική έχει πολύ αυστηρά κριτήρια mm-hmm. στα οποία θα κρίνονται και σε ετήσια και σε πολυετή βάση τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά αυτό που προβλέπει είναι ότι το κάθε κράτος μέλος, όπως και η χώρα μας, θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα έχει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους η χώρα θα πρέπει να πιάνει κάθε χρόνο και σε πολυετές επίπεδο, και από αυτό θα εξαρτάται και η πορεία της χρηματοδότησης mm-hmm. Όλη την επταετία που θα τρέξει η νέα ΚΑΠ. Άρα είναι σημαντικό στοιχείο αυτό, είναι μια δομική αλλαγή. Η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι πρόκειται μάλλον για μια μεταρρύθμιση στην ΚΑΠ παρά για μια συνέχεια της προηγούμενης. Κυρίως στο κομμάτι αυτό της διακυβέρνησης, όπως λέγεται. Mm-hmm. Και πλέον, επειδή αν θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε κάποια χρόνια πίσω το πώς οι αγρότες αντιμετωπίζαν την αγροτική πολιτική, εκείνο το οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο ήταν η βασική ενίσχυση, τα χρήματα, οι επιδοτήσεις. Mm-hmm. Εκείνο τώρα το οποίο μπαίνει πάρα πολύ έντονα στην συζήτηση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και πώς αυτό επηρεάζει την παραγωγή, αλλά και οι νέες τεχνολογίες. Σωστά. Κοιτάξτε, το κλίμα και το περιβάλλον είναι προφανές ότι αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό προφανώς και αντικατοπτρίζεται και στην κοινή αγροτική πολιτική. Ξέρετε ότι ο αγροτικός τομέας θεωρείται ένας από τους κυρίως υπεύθυνους και για τα προβλήματα που έχουμε με το κλίμα, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, για το φαινόμενο θερμοκηπίου ο αγροτικός κόσμος θεωρείται ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Άρα λοιπόν καλείται ουσιαστικά η κοινή αγροτική πολιτική να περιορίσει τέτοιου είδους φαινόμενα, και αυτός είναι ο λόγος που πρακτικά οτιδήποτε δεν προστατεύει το περιβάλλον, δεν επιδοτείται πλέον. Mm-hmm. Οτιδήποτε και να κάνει καλό σε μια αγροτική επιχείρηση, σε μια αγροτική εκμετάλλευση, εάν δεν σέβεται το περιβάλλον και δεν προστατεύει το κλίμα, δεν επιδοτείται. Αυτό είναι πλέον μια απαράβατη αρχή στην κοινή αγροτική πολιτική, και όλο και περισσότερο οι παραγωγοί πρέπει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις απέναντι στο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να απορροφούν τις διατιθέμενες επιδοτήσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και το κλίμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις νέες τεχνολογίες,
Και εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεχνολογίες τις όριμες, τις οποίες δεν τις είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, δύο πολύ μεγάλα προγράμματα δορυφορικής τεχνολογίας αυτή τη στιγμή είναι πλήρως επιχειρησιακά, σε βαθμό που το λέω και κάνει εντύπωση στους παραγωγούς, ότι έχουμε εικόνα των χωραφιών τους κάθε 4 ημέρες. Κάθε 4 ημέρες, λοιπόν, ένας ευρωπαϊκός δορυφόρος δίνει δωρεάν δεδομένα εικόνας από όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο εργαλείο για την αγροτική οικονομία, και αυτό σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, όπως είναι τεχνολογίες drone, τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων, οι σταθμοί εδάφους, οι οποίοι μετρούν, οι μετεωρολογικοί σταθμοί, οι οποίοι μετρούν στοιχεία του εδάφους και του αέρα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, και αυτό προσπαθεί να κάνει η νέα ΚΑΠ, στην κατεύθυνση, για παράδειγμα, της διαχείρισης κινδύνων. Να διαχειριζόμαστε, δηλαδή, να προλαμβάνουμε κινδύνους, όπως είναι εξάπλωση ασθενειών, όπως είναι φυσικές καταστροφές. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η ορθολογική διαχείριση των εισδρομών, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ότι πρέπει η παραγωγή, αυτό που λέμε, να καταφέρουν να παράγουν περισσότερα με λιγότερα φυσικά διαθέσιμα. Αυτό τους ζητείται ουσιαστικά. Δεν είναι εύκολο, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα για να επιζήσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερο νερό, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερα φυτοφάρμακα. Αυτό είναι κάτι που με την τεχνολογία μπορούμε να το πετύχουμε, και γι' αυτό η χρήση των τεχνολογιών προτείνεται και επιβάλλεται σε κάποια σημεία κιόλας στη νέα ΚΑΠ πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες. Έχουν αλλάξει οι εποχές, οι καιροί και οι τρόποι με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε και την παραγωγή. Κύριε Ξενικάκη, αύριο στην Σιτία στις 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, μία ακόμη λοιπόν ενημερωτική συνάντηση προβληματισμού. Η ΓΕΠ έχει ξεκινήσει ένα κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα καλύψει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Εμείς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το σύνολο του αγροτικού κόσμου που δραστηριοποιούμαστε μαζί του, προκειμένου και να καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη νέα κοινή αγροτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το πόσο μπορεί ο ίδιος, είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο, να παρέμβει στη διαμόρφωσή της. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Η Κρήτη ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός. Θα γίνουν ημερίδες και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα ήμασταν στο Ηράκλειο, αύριο θα είμαστε στη Σιτία, και από εκεί και μετά το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σε αρκετές άλλες περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί. Και αυτό είναι το ένα μέρος μόνο. Δηλαδή το κομμάτι της ενημέρωσης της ΚΑΠ είναι μία από τις ενημερωτικές παρεμβάσεις για επιχείρηση. Από εκεί μετά θα συνεχιστούν και άλλες εκδηλώσεις αυτές τις μέρες στο Ηράκλειο που έχουν να κάνουν με πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και μέτρα που βγαίνουν προς διάθεση στους παραγωγούς τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουν διαδικασίες για την έναρξη του ΟΣΔΕ, που θα εκπαιδευτεί ο κόσμος στα νέα πλαίσια που θα κινηθεί η νέα προγραμματική περίοδος, και όλα αυτά υπό την αιγίδα της ΓΕΠ. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είχατε να μας πείτε. Φυσικά, πολύ περισσότερα και στις σχετικές ενημερωτικές ημερίδες, όπου μπορείτε να θέσετε και τα ερωτήματά σας, να μάθετε περισσότερα πράγματα. Αλλάζει ο αγροτικός κόσμος, αλλάζει ο κόσμος της παραγωγής. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς για να τα παρακολουθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.